Αυτοί οι δύο οικοαμπόιδες την άναβαν τη φωτιά στο ξέφωτο. Τους έλογαν το άλογο. Την τρώγαν την κονσέρβα με το κουτάλι. Το γυρνούσαν το μήλο στο εξάσφαιρο. Τον πυροβολούσαν τον κακό. Επιδιώτουσαν χριστιανέ μου, πώς το λένε. Ωχ, Παναία μου, τρέμω με την ιδέα, βρε Λεβέντη μου. Μη τυχόν και μου κολλήσεις κανέναν ιό των πτηνών εκεί πάνω που είσαι, ανάμεσα στους αγγέλους με τα φτερά και τα πούπουλα. Πάρα πολύ φοβάμαι, να προσέχεις, σε παρακαλώ πολύ. Α, και όταν κάνεις τα τσίσα σου, να πλένεις καλά τα χέρια σου. Το λένε στην τηλεόραση. Όποιος φτιάνει ψόφιο πουλί, να πλένει καλά τα χέρια του. Αχ, βρε, Κώστα, Κώστα, ξέχασα. Το τι γίνεται με την ελληνική τηλεόραση δεν περιγράφεται, χριστιανέ μου. Μέχρι και καινούριο reality, σαν το Fame Story, με θέμα την κυταρίτιδα έκαναν. Πώς το λένε, ξέρω εγώ. Κυταρίτιδα story. Ότι